Φύγατε και όταν εκδώσαμε το ίδιο βράδυ στη Βουλή. Το ίδιο βράδυ στη Βουλή. Ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση είχε βρει τον τρόπο για να πετάει την μπάλα 40 μέρες τουλάχιστον αργότερα. Ενώ εμείς το ίδιο βράδυ στη Βουλή. Γιατί όμως έπρεπε να γίνουν αυτές οι δύο? Διότι σε ό,τι αφορά την πρώτη περίπτωση έπρεπε οι εργαζόμενοι της βιομηχανίας ζάχαρης να μην χάσουν τη δουλειά τους. Ήταν θέμα πράγματι ωρών, δεν υπήρχε νομοσχέδιο να τρέχει. Και ταυτόχρονα να ξεκινήσει η ρύθμιση για τις 100 δόσεις και πράγματι μια ρύθμιση η οποία έφερε πολλά εκατομμύρια στα δημόσια ταμεία. Και η δεύτερη, δεν υπάρχει πιο έκτακτη ανάγκη από το να διασφαλίσεις ότι δεν θα έχεις ταμιακό έλλειμμα. Αυτό ήταν ο λόγος που μας οδήγησε. Αλλά και τις δύο, την ίδια μέρα στη Βουλή, μετά από δύο μέρες επιτροπή, μετά από λίγες μέρες ψηφίστηκε σαν κανονικός νόμος από την Ολομέλεια. Και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας μαρτυρά ότι δεν ήταν και τόσο έντονη η αντίδραση. Μόνο 104 ήρθαν από την αντιπολίτευση να ψηφίσουν σε αυτή τη διαδικασία. Που σημαίνει ότι θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την μέθοδο. Δεν είναι επιθυμία μας να τη χρησιμοποιούμε. Αναγκαστήκαμε να το κάνουμε. Πάμε σε μια.